Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Φεστιβάλ Βερολίνου. Είμαι ο Γιάννης Βουλάκης για το Βήμα και το NGR. Η μέρα δεν ξεκίνησε και πάρα πολύ όμορφα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ταινίες, γιατί ο καιρός παραμένει θαυμάσιος. Έχω καιρό να δω τόσο καλό καιρό στο Βερολίνο. Δεν ξεκίνησε όμορφα, διότι πρωί-πρωί να βλέπεις μια ταινία που αφορά την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε πριν από μερικά χρόνια, το 2011, στην Νορβηγία με όλους αυτούς τους νεκρούς, δεν είναι και το καλύτερο ξύπνημα. Είναι μια δυνατή ταινία πάντως, λέγεται 22 Ιουλίου του 2011. Την γύρισε ο Eric Popp, νορβηγός σκηνοθέτης και πολεμικός ανταποκριτής φωτογράφος παλιότερα. Και όλη η ταινία αναφέρεται σε αυτό το πράγμα, μέσα σε αυτή την τραγωδία, απομονωμένη στο νησί όπου έγινε η επίθεση, όπου υπήρξαν πάρα πολλοί νεκροί. Ελπίζω στη συνέχεια να δούμε κάτι τουλάχιστον πιο ευχάριστο, αν και αυτή παραμένει μια καλή ταινία, πάρα πολύ όμως δύσκολη στην παρακολούθησή της και κυρίως το πώς είναι γυρισμένη με την κάμερα στο χέρι, να κουνιέται συνέχεια, να ο θεατής να μπαίνει στην θέση των υποψήφιων θυμάτων ή των θυμάτων. Μια άλλη ταινία όμως, που τουλάχιστον είναι γυρισμένη λίγο πιο ευχάριστα, αφορά και την Ελλάδα με έναν τρόπο, είναι οι 7 μέρες στο Έντεμπε. Αυτή η ταινία είναι γερμανική, πρωταγωνιστή ο Ντάνιελ Μπλουμ και η Ρόζαμοντ Πάικ και αναφέρεται στην περίφημη κατάληψη του αεροπλάνου της Air France που κατέληξε στην Ουγκάντα και μετά από την επιχείρηση της Mossad, η όμοιρη των τρομοκρατών τελικά σώθηκαν. Μια ταινία εποχής, πολύ καλά γυρισμένη. Από όσο ξέρω θα δούμε και τις δύο αυτές τις ταινίες στην Ελλάδα και για τα νεότερα εδώ είμαστε.